Καλησπέρα, άλλη μια εκπομπή Λάσπη, άλλη μια έκτακτη εκπομπή Λάσπη λόγω των εκλογών του Κοινοβουλίου την Κυριακή που μας έρχεται. Ένας εκλεκτός καλεσμένος σήμερα από το χώρο των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι μαζί μας ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, υποψήφιος βουλευτής στη Β' Αθήνας και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα των ΑΝΕΛ. Θανάση, καλώς ήρθες, ευχαριστώ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε. Δημήτρη, στον αέρα. Δημήτρη. Ή θα είμαστε στο φιλικό ή θα είμαστε στο κύριο Παχριστόπουλο. Προτιμάω τον Δημήτρη. Σε ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Η παρουσία σου και η εμπειρία σου στον χώρο της πολιτικής είναι προστιθέμενη αξία για μια πολιτική εκπομπή ενός τοπικού διαδικτυακού καναλιού. Νομίζω έχουμε πολλά να πούμε για τους ΑΝΕΛ. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις για τους ΑΝΕΛ και πολιτικές και παραπολιτικές. Πριν πάμε στους ΑΝΕΛ, μίλησε μου λίγο για σένα, γιατί έχω διαβάσει αρκετά πράγματα για την προγενέστερη εργασία σου, για την ιατρική, διότι είσαι γιατρός. Απλά θέλω να σου πω με δύο λόγια ότι τουλάχιστον, φίλε Δημήτρη, είμαι εργαζόμενος. Δουλεύω επί 37 χρόνια στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας και αυτό για μένα, το ότι είμαι εργαζόμενος, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι πολλοί δυστυχώς από αυτούς που είναι μέσα στη Βουλή δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένσημο στη ζωή τους. Στον επαγγελισμό, να πούμε. Είναι τίτλος τιμής λοιπόν για μένα ότι είμαι εργαζόμενος πάνω από 37 χρόνια. Στον επαγγελισμό. Και να είμαστε εκεί. Είμαι διευθυντής στη δερματολογική κλινική. Μάλιστα, πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκα πριν από 10 μέρες δηλαδή. Μετά από 37 χρόνια συνεχώς δουλειά. Αληθεύει ότι έχεις κάνει και τουρνέ επαγγελματικές με την ιατρική σε χώρες οι οποίες είχαν και τουλάχιστον πολιτική αστάθεια, για να μην το πω αλλιώς. Αντιπρόεδρος των γιατρών της Ειρήνης. Είμαστε 22 γιατροί. Είναι μια οργάνωση φίλων που με δικά μας χρήματα γυρνάμε τον πλανήτη εδώ και πολλά χρόνια. Και να πω ότι δεν δεχόμαστε χρήματα από κανέναν. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει μπορεί να πάει να αγοράσει κάτι και να μας το δώσει, όπως έγινε όταν πήγαμε στην ΑΕΤ, που τα εμβόλια πηγαίνανε και τα πλήρωναν στο Παστέρ. Και εμείς πήραμε τα εμβόλια και πήγαμε να εμβολιάσουμε παιδάκια με χολέρα στην ΑΕΤ. Θέλω να πω ότι είναι μια τρέλα, να το πω χόμπι λίγο. Άλλοι έχουν άλλα χόμπι, εμείς έχουμε αυτό. Και μάλιστα να σου πω ότι παίρνουμε κανονική άδεια από τη δουλειά μας και πάμε και κάνουμε αυτές τις αποστολές και έχουν γίνει πάρα πολλές. Έχεις... Τελευταία, μάλιστα η πρόσφατη, η πιο τελευταία, ήταν τον Αύγουστο που πέρασε και λειτουργούμε πολύ γρήγορα και καρία. Όταν είδαμε ότι πλέον σκοτώνουν παιδάκια στη Λωρίδα της Γάζας, δεν το σκεφτήκαμε πολύ. Φύγαμε τον Δημήτρη Τομονία που είναι αρχηγός των αποστολών μας. Περάσαμε 6 μπλόκα στη μέρημο του Σινά. Είχαμε σκοπό να μπούμε μέσα στη Λωρίδα, δεν τα καταφέραμε γιατί μας βουτήξανε στο έδωμα οι Αιγύπτιοι. Τέλος πάντων, είχαμε μια περιπέτεια και μας αναγκάσαν να γυρίσουμε πίσω. Δεν φοβάστε τις εμπόλεμες ζώνες, έτσι, ανθρώπινα πια την υγεία σας, έτσι. Να πω κάτι, φίλε Δημήτρη. Αν θυμάσαι την αποστολή με τον Αρίωνα, ένα πλοιάριο που πήγε να σπάσει τη Λωρίδα πριν από 5 χρόνια, νομίζω ήταν. Όπου μας κύκλωσε το Ισραηλινό ναυτικό 3 ώρα τη νύχτα. Οι ίδιοι άνθρωποι μετά από ένα χρόνο στο Μαβί Μαρμαρό σκοτώσαν 11. Και μας παρακάλαγε, λέει, ήθελε ο Χάρης που είναι ευρωβουλευτή να του δει, μας έλεγε μην πάτε, παιδιά, και μην έβλεπε. Εμείς τολμήσαμε, πήγαμε και για μία ψήφο ζούμε, γιατί και μάλιστα τότε ο υφυπουργός ναυτιλίας έτυχε να είναι ο Πάνος ο Καμένος. Και έπαιρνε τηλέφωνο κάθε 3 και μία, γυρίστε πίσω και τέτοια. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πια όταν μας απειλήσαν ότι θα μας βουλιάξουν. Αν τολμήσουμε και κάνουμε ένα βήμα. Πάντως, συγχαρητήρια για αυτές τις πρωτοβουλίες. Χρειάζονται, ειδικά στις εμπόλεμες ζώνες, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα επιστημονικά πόσο ανάγκη υπάρχει για παρουσία γιατρών. Εντάξει, εγώ δεν λέω τίποτα. Σου λέω μόνο ότι το 99, όταν βομβαρδιζόταν η Σερβία από όλο τον πλανήτη, 4 γιατροί, η Κατερίνα Μάτσα από διευθύνη το 18, αν ο Ηλίας ο Σιώρος που είναι μεγαλοστέλεχος του ΚΚΕ, εγώ και άλλος ένας φίλος γιατρός, με 2 ταλίκες, περάσαμε όλη τη Σερβία. Βομβαρδισμένοι με τρύπες κλπ. Και μας δεχόσανε οι Σέρβοι, ξέρεις ότι είναι Ορθόδοξοι και αυτοί, σαν να είμαστε απελευθερωτές. Έζησα μια εμπειρία συγκλονιστική. Λογικό και όταν έφυγε ο Τσερνομίρτιν από το Βελιγράδι νύχτα, βομβαρδίσανε και το κέντρο του Βελιγραδίου. Πρώτη που στείλαμε ανταπόκριση από την ψυχιατρική κλινική που ήδη είχαν σκοτωθεί 5-6 άρρωστοι, είμαστε εμείς. Πολλές, πάρα πολλές εμπειρίες. Είναι μια όμορφη πλευρά της ζωής μας. Μπράβο και πάλι πάντως. Αυτά είναι ανθρώπινα δώρα που κάνετε. Εντάξει. Και δεν είναι ποιοτικά, εντάξει, δεν είναι ποσοτικά. Μου ανέφερε ήδη τον Πάνο τον Καμένο, οπότε μου δίνεις μια πάσα να ξεκινήσουμε λίγο την πολιτική συζήτηση. Πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Προέρχεσαι από το φιλελεύθερο χώρο, το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Ήμουν υποψήφιος 2 φορές στη Β' Αθήνας, γι' αυτό και δεν ξέρω πίσω και να κάτω. Ξέρω και το τελευταίο. Ποιες χρονιές ήταν, Άση?
Το 4 και το 7. Το 4 και το 7. Λογικό να μην το αρνείσαι, βέβαια κανένας δεν μπορεί να παρνηθεί και το παρελθόν του και την ιστορία του. Εγώ το τιμάω αυτό. Όχι καθόλου, δεν το αρνούμε. Και να πω κάτι, γιατί με ρωτάνε πολύ, μα εγώ δεν άλλαξα. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας έμαθε να είμαστε αντιμνημονιακοί. Αν σου δώσω τους λόγους που κάναμε στην Κεντρική Επιτροπή και λοιπά και αυτά, πιστεύω ότι μίλαγε πιο επαναστατικά από ό,τι μιλάει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε λοιπόν στη γέννηση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πότε γεννήθηκε το κόμμα των ΑΝΕΛ? Εντάξει, είναι καινούργιο κόμμα, το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή δεν έχει 2,5 χρόνια ζωή και πιστεύω ότι λογικό είναι να έχει κάποιες αναταράξεις. Όλα τα καινούργια κόμματα υπάρχουν άτομα που κάπου διαφοροποιούνται, κάνουν και αν. Εγώ το θεωρώ μια συλλογική εξέλιξη και νομίζω ότι τώρα παίρνει σάρκα και οστά. Θα πάμε εκεί, ας μείνουμε λίγο στα 2,5 χρόνια. Επικεφαλής Νέας Δημοκρατίας όταν δημιουργείται το κόμμα των ΑΝΕΛ είναι ο. Είναι ο Αντώνης Σωμαράς. Υπάρχει λοιπόν μια ατμόσφαιρα. Ναι. Παραπολιτική θα την έλεγα. Που λέει ότι ξέρεις, βέβαια, παιδί μου, οι ΑΝΕΛ πέρα του αντιμνημονίου που το σέβονται και το τιμάνε, αυτή τη γραμμή του δεν την αλλάξανε ποτέ. Ναι. Δεν ήταν να κάνουν κόμμα. Είναι καραμανικοί οι άνθρωποι. Ο Σαμαράς έκανε τη Νέα Δημοκρατία απ' όλα και αναγκάστηκαν και φύγαν. Το ενστερνίζεσαι αυτό το περιβάλλον, όχι, το παραπολιτικό? Όχι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα που είναι ξεκαθαρισμένο, ότι ο Πανός ο Καμένος, όταν ήταν βουλευτής, είχε ανακαλύψει τον ύποπτο τρόπο που ανέβαζε ο Γεωργίου Υπόδικος, διευθυντής της Ελστάτ, το έλλειμμα, την ίδια στιγμή που κάποιοι Έλληνες και μάλιστα σε γενικό περιβάλλον του τότε Πρωθυπουργού, ο Αντρίκος Παπαδρέου και την Ακρίβεια, έπαιζε τη χρεοκοπία της χώρας. Ναι, τα CDS τα περιβόητα. Τα CDS. Τα αντιλαμβάνομαι πολύ καλά. Φιλιππίδη με Όσβαλντ Λιγινό μεταξά και όλο τον δρόμο. Και μάλιστα τον βοηθούσε τότε ο Αντώνης ο Σαμαράς, του λέει προχώρα, του λέει, του πάνω του Καμένου. Κάποια στιγμή όταν του τάξανε την Πρωθυπουργία, τον άδειασε. Πάνω ο Καμένος συνέχισε. Συνέχισε μόνος του και πιστεύω καλά έκανε. Ήταν μια έτοιμη στάση. Ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει οποιοδήποτε υπουργείο, αρκεί να ανέστειλε όλη αυτή την ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία της δημιουργίας του κόμματος του Πάνου του Καμένου και είναι πολύ ουσιαστική, διότι όταν βλέπεις τον πρωθυπουργό, τον αρχηγό του κόμματος να σταδιάζει σε ένα φοβερό, πραγματικά φοβερό έτσι, σημείο, νομίζω ότι ήταν έτοιμη στάση και καλά έκανε που πήρε αυτή τη θέση. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι ήταν μια στάση. Θεωρείς λοιπόν ότι ήταν πολιτική επιλογή, δεν είχε να κάνει με το πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά, ούτε με την απομάκρυνση. Κάρα πολλά να κάνει ο Αντώνης Καμένος, για τα οποία έχει σκοφαντηθεί ιδιότητα. Ούτε είχε να κάνει με την απομάκρυνση του πρώην Πρωθυπουργού του Καραμαλή από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι ναι, μεν θυμάμαι τον Κώστα του Καραμαλή, αλλά έχουμε παράπονο που δεν άρθρωσε κάποια κουβέντα αντιπολιτευτική. Ψήφισε όλα τα μνημόνια, τα πάντα. Το έχουμε πει αυτό. Το σεβόμαστε σαν άτομο, αλλά έχουμε ενστάσεις. Όταν η χώρα σου καταστρέφεται, κύριε Πετρόπουλε, φίλε Δημήτρη, κάτι πρέπει να πεις. Νομίζω ότι ο Καραμανής δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Και, αυτό που μας λένε ότι εμείς είμαστε καραμαλικοί κλπ. Όχι. Συμπαθούμε. Καταρχήν τιμάμε τον Εθνάρχη Καραμαλή. Αυτό δεν το συζητάει κανείς. Κάποιοι από αυτούς δεν θα περνάνε ούτε απ' έξω από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αφήστε το τώρα αυτό. Δεν έχουμε συνολική αντίθεση με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε με το περιβάλλον του κ. Πρωθυπουργού, που είναι συγκεκριμένο περιβάλλον και που διοικεί τη χώρα. Αυτό που περιέγραψε ως πολιτική άνοιξη. Η γνώμη μας είναι η γνώμη που σας φιλώ εγώ ευθέως, δεν θέλω να σας πω ονόματα, γιατί πολλοί από αυτούς είναι υποψήφιοι αυτή τη στιγμή. Ο ένας υποστηρίζει, ας πούμε, τα συμφέροντα κάποια επιχειρηματία, πέρι και τον ΟΠΑΠ, ας πούμε. Είναι διατριβή πως την κότα με τα χρυσά αυγά που σου δίνει 500 εκατομμύρια το χρόνο, την αγοράζεις με δανεικά 625 και τα πληρώνει σε 15 χρόνια. Αυτό είναι διατριβή. Αυτό είναι περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Ο θεματοφύλακας είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής και φίλος του Πρωθυπουργού. Άλλος φίλος του Πρωθυπουργού, ο κ. Μπαλτάκος, το ξέρετε όλοι και το λέω το όνομα του. Δικηγόρος. Προνομιακό συνομιλητής με τη Χρυσή Αυγή και υποστηρικτής των παιδιών της ΕΝΕΡΚΑ. Αυτή που είναι υπόδικη. Είχαμε και θέματα με τον Μπαλτάκο. Υπέξερσαν 300 εκατομμύρια και προσπαθεί αυτή τη στιγμή, έχει αγωνία, μήπως πληρώσουν 400 εκατομμύρια. Είναι στη δικαιοσύνη αυτό το θέμα. Έτσι. Βέβαια, είναι στη δικαιοσύνη, σας λέω, είναι υπόδικη. Δεν είναι βεβαίως. Μάλιστα, είναι απόπειρα να σκοτωθεί, να δολοφονηθεί ο Αντωνόπουλος, ως μιλώ με ονόματος, συνήγορος του δημοσίου, που θα έπρεπε να στηρίζεται από τους κυβερνητικούς, και όμως συνήγορος επίσης των παιδιών της ΕΝΕΡΚΑ είναι αυτός που χτες έβγαλε διάγγελμα ο κύριος Βορύδης, ο οποίος μέχρι πρώτη δεν καταλάβαινε ότι δεν είπα συνταγματικά, ηθικά, υπάρχει θέμα.
Δεν μπορεί να είσαι συνήγορο ανθρώπων που το ίδιο το δημόσιο θέλει να του πάρει πίσω τα 300 εκατομμύρια που έφαγαν στην Άμμος και στην Καραϊβίκη. Θανάση, θα ξαναγυρίσω πίσω και θα σε ρωτήσω από όλα αυτά τα σας οποία. Σα λέω ότι δεν έχει καμία σχέση η υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία. Τη κάνουμε όμω κριτική που κάθεται και του βλέπει. Το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Από όλα αυτά τα οποία μου ανέφερες και τα οποία δημοσιογραφικά τουλάχιστον έχουν παίξει, κάποια έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, τι από αυτά ξέρατε τότε για να αποχωρήσει μια ομάδα? Αυτά που μου περιγράφεις είναι τα τελευταία 1-1,5 χρόνο. Τι συνέβη τότε λοιπόν? Φίλε Δημήτρη, όχι, σε πληροφορώ ότι δεν ξέραμε τίποτα. Εγώ προσωπικά στήριξα. Δεν υπήρχε θέμα ο ΠΑΠ, δεν υπήρχε θέμα καμένο. Όχι, μετά ήρθαν στην επιφάνεια. Όταν υπέρθα, έκανα αυτά, δεν τα έκανα εγώ. Τι ήταν λοιπόν η αιτία που μια μάζα βουλευτών έφυγε? Μέχρι πρότινος πίστευα πραγματικά ότι ο Σαμαράς μετά από 12 χρόνια στην εξόρια ήταν κάτι καλό και τον στήριξα κιόλα. Πάμε μια αρχή ανθρωδείκνηση. Όταν είδα όμως αυτά που γινόταν και έχουν γίνει κι άλλα. Ο Λαύρος Άδωνης Γεωργιάδης έχει συλληφθεί να κλέπτει ο Πόρας. Όταν Οικονόπουλος και Τσάτσος κατέθεταν στο λογαριασμό του αρχηγού του που παράνομα είχε την Καταλίνα την offshore, ο κ. Γεωργιάδης δεν ήταν αμέτωχος. Έκανε τουλάχιστον 10-15 ερωτήσεις ειδικού περιεχομένου για τα συμφέροντα της Κεστρέλ. Είτε λεγότανε Πούμα, είτε λεγότανε Ραφάλ, είτε λεγότανε Μοιράζ, είτε λεγότανε Φρέν, είτε λεγότανε. Τα ξέρω όλα απ' έξω και ένα κατωτά. Όλα παρεπιπτόντως, όλες οι ερωτήσεις που έκανε τότε ο βουλευτής Άδωνης Γεωργιάδης ήταν υπέρ των συμφερόντων αυτής της εταιρείας, η οποία έβαζε βάσματα. Και μπαίνει ένα θέμα. Ήταν βλάξ ή κάτι άλλο. Έτσι για να συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, κύριε Πετρόπουλε. Και ο Δε Μιχελάκης, ο Γιάννης, ο οποίος βγαίνει και μας κάνει μαθήματα εθνικοφροσύνης και μιλάει και πολύ ευγενικά πρώην διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, δεν τον παρέπεψα εγώ, δεν τον παρέπεψα ο Κάμερος, τον ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη για άση της ασυλίας του. Βουτήξανε εμβάσματα που έπαιρνε από τον υπόδικο πάλι για να κάνει ειδικές ερωτήσεις που ευνοούσαν τον πάλι στη Βουλή. Και βρήκαν ότι έπαιρνε μίζα για κάθε ερώτηση που έκανε. Και ξαναλέω, ο εισαγγελέας Ακελάκος, μιλάω με ονόματα, δικαστική ονόμαση, στέλνει τη δικογραφία στον Αθανασίου για άρση της ασυλίας του. Δεν την έβαλε στο αρχείο, έτσι για να συνεννοιόμαστε. Αφού πρώτα ο εισαγγελέας Λακαφός την είχε στείλει στον Άριο Πάγο. Τα λέω αυτά. Αυτό είναι το περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού, κύριε Πετρόπουλε, που σας μιλάω ειλικρινά, μένω έκθαμος. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος καθώς της Βουλής, είναι συνήγορο τώρα, είναι ενεργεία συνήγορο στο πεδίο τη ενέργεια. Έχει αγωνία. Μήπω το κράτο πάρει πίσω τα 300 εκατομμύρια. Δεν θέλει να τα πάρει. Την ίδια στιγμή που κάποιοι συνταξιούχοι πεινάνε, παίρνουν 4 εκατοστάρικα από 1000 που παίρνανε, την ίδια στιγμή που κάποιο αποδιέται, την ίδια στιγμή που σου κάνει κατάσχεση στο λογαριασμό σου, την ίδια στιγμή που έχουν στείλει τον κόσμο στα συσίτια και στα σκουπίδια. Πράγματι και το βλέπω και στην πόλη της Νέας Σμύρνης, σε μικρότερο κλίμα, καλά το βλέπω. Ο λόγος που επιμένω είναι και προσωπικά για να καταλάβω εγώ, δεν ήταν λοιπόν η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος στη δεκαετία του 90 έριξε μια κυβέρνηση, δεν ήταν η επιλογή του Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, ήταν ένα λάθος το αυτό. Δεν το συγχωρήσαμε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Πιστέψαμε ότι είναι κάτι καλύτερο από την κυρία Μπακογιάννη και την εποχή. Αντιληπτό. Συνεχίζουν λοιπόν οι ΑΝΕΛ, αναπτύσσονται ακόμα. Υπάρχει τα κεντρικά σας λεωφόρο συγκρούσεις, συμπτωματικά είμαι και γείτονας. Αρχίζει λοιπόν αυτή η μικρή ομάδα και μεγαλώνει. Αρχίζουν, παρουσιάζονται τα πρώτα ποσοστά. Τα πρώτα ποσοστά όπως κάθε κόμμα. Εκεί γύρω μπαίνει ένα 5-6% τα πρώτα ποσοστά. Ναι. Μπαίνετε στο κοινοβούλιο. Ναι. Έχετε μία γλώσσα κάτω με ένα δημοσιογραφική σταθερή, ειδικά στις βασικές σας αρχές και στις βασικές σας αξίες. Είμαστε οι μόνοι που δεν αλλάξαμε. Και οι αριθμοί στα 2,5 χρόνια αρχίζουν και πέφτουν. Τι συμβαίνει? Χαίρομαι για την ερώτηση. Γιατί φθήνει λοιπόν? Εγώ χαίρομαι για την ερώτηση και σας την απαντάω. Σας λέω ευθέως ότι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που μίλησε με ονόματα μέσα στη Βουλή, δεν θέλω να σας δημιουργήσω εσάς πρόβλημα, τα έχω πει δεκάδες φορές, εκδοτική χούντα, τραπεζική χούντα με ονόματα, συγκρούσει με τον πυρήνα της διαπλοκής, κύριε Πετρόπουλε. Ήταν μοιραίο όταν συγκρούσε με τον πυρήνα και δεν μιλάς με περικοκλάδες, να μιλήσω λαϊκή γλώσσα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάθομαι σταυρωμένα τα χέρια, έχουν κανάλια. Ο Πάνος ο Καμένος σε prime time του Μέγκα, του Αντένα και του Sky δεν έχει προσκληθεί ποτέ. Αυτό το ανάγχωμα των εκδοτών που λέγεται ποτάμι, δεν έχουν τίποτα με τους ανθρώπους του ποταμού, αλλά ένα κόμμα που δεν έχει μπει καν στη Βουλή να διαφημίζεται 100 φορές και ανεξάρτητα Έλληνες να μην υπάρχουν. Είναι τίτλος τιμής για μας. Σημαίνει ότι το σύστημα το ενοχλείς.
Και αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι αυτό το σύστημα των 10 οικογενειών με περίγυρο 500, που κρατάει σε ομοιρία 10 εκατομμύρια Έλληνες, και ειλικρινά θεωρώ τιμή που αυτό το σύστημα με τοπικά συγκρούνται οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Και αν θέλετε να σας πω με τα γεγονότα, η στεναρή στάση, η τίμια στάση 12 βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων δρομολόγησε την κατάρρευση του Σαμαρά και του Βενιζέλου στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ξαναλέω και να το ακούνε αυτό οι τηλεθεατές σας. Η τίμια στάση των 12 βουλευτών ήταν αυτή που έδωσε τη χαριστική βολή. Τη χαριστική βολή, κατά τη γνώμη μου, στο πιο φαύλο και στο πιο διαφθαρμένο πολιτικό προσωπικό. Δεν μιλάω, ξαναλέω, για όλη τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Το συγκεκριμένο προσωπικό είναι αυτό που κυβερνάει. Και σας είπα ποιοι είναι ένας-ένας. Θεωρείς δηλαδή ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ανήκουν σε αυτό που περιέγραψε στο σύστημα? Όχι, δεν είναι, ακούστε, δεν είναι όλοι άνθρωποι στην Νέα. Ο Γιώργος Σούρνας, για παράδειγμα, είναι γραμματέας διαφάνειας. Είναι φίλος μου, είναι έτοιμος. Ο ίδιος ο Γιώργος Σούρνας του έχει δώσει 80 υποθέσεις τεκμηριωμένης διαφθοράς, τίποτα. Ο ίδιος ο Γιώργος Σούρνας σκούζει επί 3 χρόνια, βάλτε μετρητές στα ναυπηγεία, συγγνώμη, στα δηληστήρια τα δύο που τα έχουν οι ολιγάρχες, να γλιτώσουμε 3 δις το χρόνο. Είναι εκεί όμως, δεν έχει φύγει ακόμη. Όχι, είναι εκεί. Κοιτάξτε, είναι κάθε άτομο. Να σας πω τη γνώμη μου, λέει ο Γιώργος, γιατί είναι φίλος μου. Λέει, εμένα είναι το σπίτι μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν χωρώ σε κανέναν. Ναι. Εμείς επιλέξαμε άλλο δρόμο και πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλά. Δεν κάνω κριτική εγώ τώρα σε κάποιον. Ναι. Όχι, την κάνω εγώ. Γιατί είναι εκεί ακόμα. Εκεί, βέβαια, έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Πω ακόμα ότι άνθρωποι δικοί τους, όπως ο Λέανδρος ο Ρακίτσης, αφήστε εγώ, μπορεί να λαϊκίζω, τους έβγαλε 14 τροπολογίες παράνομες νύχτα και τους λέει, κύριε, όταν ακουμπάω κάποιον επώνυμο δεν με αφήνετε να προχωρήσω. 5 δικαστικές ενώσεις, κύριε Πετρόπουλε, 5, όχι μία, και οι 5 δικαστικές ενώσεις, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά σας. Παρανομείτε. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Οι δικοί τους άνθρωποι τα λένε, όλοι αυτοί στη Ριζέη, ούτε του Καμένου. Εγώ να προσθέσω ότι όσες φορές έχω ακούσει είτε σε δημόσιο διάλογο τον Πάνο τον Καμένο, είτε στην Βουλή στην ώρα που μιλάει ο ίδιος. Είναι ο λόγος, κύριε Πετρόπουλε, γιατί με ρωτήσετε γιατί. Είναι πολύ δηλητηριώδης. Τρώμε αυτή τη στιγμή 5 κανάλια, 5 μεγάλες εφημερίδες και 5 ραδιόφωνα σε διατεταγμένη υπηρεσία δημοσιογράφη. Λυπάμαι που το λέω. Να πεθάνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Αυτό μας ανδρώνει, να σας το πω έτσι. Και μέχρι πρότινος βγάζανε ψευτοδημοσκοπήσεις της πλάκας. Σας λέω λοιπόν ότι ο Νόντας ο Πανάς έβγαλε την πιο έγκυρη δημοσκόπηση. Με τα μπούνια μπαίνουμε στη Βουλή και έχουμε και ανωδική πορεία. Έχουμε δυναμική. Το λένε πλέον όλοι. Να το συνοψίσω λοιπόν. Θεωρείς ότι οι συμμετέχοντες του συστήματος, επειδή έχετε παλέψει το σύστημα και είναι ένα γεγονός αυτό, προσπάθησαν να σας απομονώσουν ή να σας μειώσουν κιόλας? Κοιτάξτε, σας πέταξαν σε μια γωνία ή σας συκοφάντησαν? Να σας πω, κάτι. Βγήκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος ο Παπαχρήστος, το συγκρότημα Λεμπράκη και είπαν ότι ο αρχηγός κόμματος που είχε offshore, ολοσέλιδο, στο Βήμα, στα Νέα, στο ΜΕΚΑ κλπ. Έχει ή δεν έχει τελικά? Ο Καμένος δικαιώθηκε στα δικαστήρια, κύριε Πετρόπουλε, εκτός και αμφισβητούμε και τα ελληνικά δικαστήρια. Όχι, το είδα. Η δικαίωσή του ούτε μονόστιλο δεν μπήκε σε καμία εφημερίδα. Δεύτερον, πήγαν να του φορτώσουν παρανομία στο σπίτι της γυναίκας του στην Ικαρία που έγινε πριν τη γνωρίσει. Αυτό το έκανε μόνο ο Μπόμπολα στο Έθνος. Ξαναπάει στα δικαστήρια, ξαναδικαιώνεται και μπαίνει ούτε μονόστιλο σε καμία εφημερίδα. Αν αυτό δεν λέγεται συκοφαντία, αν δεν λέγεται λάσπη, πείτε μου ποιο λέγεται. Θέλω να σας πω κάτι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Τα κρατάω και τα δύο. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, 100.000 ευρώ ήταν να πληρώσει στον Καμένο. Έβαλε μέσω την κυρία Κοτζαμάνη, βγήκανε 15.000. Εγώ τα πήρα αυτά τα χιλιάρικα και τα δώσαμε στους ανθρώπους με Φενίλ και τον Ουρία. Δεν έμαθε ποτέ κανείς τίποτα. Έμεινε η λάσπη. Να σου πω και κάτι άλλο. 7 μηνύσεις του έκανε ο Αντρίκος ο Παπανδρέου για τα CTS. Σκέρδισε όλες λοιπόν ο Καμένος. Και επειδή οργισμένος, γιατί είναι λίγο παρορμητικός, τον είπε λαμόγιο τον Αντρίκο, του κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσυμίση, την κέρδισε αυτή τη μήνυση, ναι. Και μάθε όλη η Ελλάδα ότι στη διένεξη Καμένου Αντρίκου κέρδισε ο Αντρίκο. Αν αυτό είναι πληροφόρηση, αν αυτό είναι δημοσιογραφία, όχι. Σας τη χαρίζω. Είναι 7-1. Σας τη χαρίζω. Το 7-1 από μόνο του φωνάζει. Σας τη χαρίζω, κύριε Πέτρο. Πριν κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα σου πω ότι έχει θεωρηθεί αρκετά ότι σας δημιούργησε πρόβλημα αυτή η προσταφαίρεση στελεχών. Ειδικά όσο έγινε πιο έντονη.
Μετά το διάλειμμα λοιπόν θα μου δώσεις την αίσθησή σου για χαίρομαι την προσταθέτηση. Χαίρομαι για όλες τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Θανάση Χριστόπουλο σε 2 λεπτά και μετά το μουσικό διάλειμμα. Υποψήφιος στη Β' Αθήνα. Ευχαριστώ για την προσθήκη. Μην κατέβεις. Μην κατέβεις. Πιο πάνω, πιο πάνω. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Λάσπη, στην παρέα μας ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος, υποψήφιος στην Β' Αθήνας με τους ανεξάρτητους Έλληνες και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα. Πριν το διάλειμμα σου είπα ότι θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτές τις προσταφαιρέσεις. Η ζυγαριά γέρνει προς τις αποχωρήσεις περισσότερο και διόκτωσέ με αν κάνω λάθος και αν αυτές πιστεύεις ότι δημιούργησαν και αυτές φθορά στα ποσοστά σας. Φίλε Δημήτρη Πετρόπουλε, δεν κάνεις κανένα λάθος. Χαίρομαι για την ερώτηση και άκουσε με προσοχή. Θέλω να πω καταρχήν το εξής, ότι όλοι οι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων έχουν μπει στο κοινοβούλιο με μια σκληρή αντιμνημονιακή ρητορική, πολύ σκληρή, που είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Πάνος ο Καμένος δεν την άλλαξε ποτέ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν, ερώτημα δικό μου ρητορικό, ένας άνθρωπος που εκλέφτηκε με αντιμνημονιακή ρητορική σκληρή και που δικαιώθηκε αυτή η αντιπαλότητα, αυτή η αντιπολίτευση, να προσχωρεί εκεί που εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και που έχει προκαλέσει, θα σας πω με νούμερα τι έχει προκαλέσει, αυτά που έχει προκαλέσει σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εγώ τους αφήνω στην κρίση των τηλεθεατών σας. Ο Πάνος ο Καμένος έμεινε όρθιος. Κάποιοι βουλευτές, η κυρία Ιατρίδη, ο κύριος Νταβρής, ο κύριος Μελάς, ο κύριος Γιωβανόπουλος προσχωρήσανε στη Νέα Δημοκρατία. Τους τη χαρίζω. Εμένα η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη το Σαμαράνη κόκκινο πανί θα θεωρούσα μεγάλη ξεφτύλα στον εαυτό μου. Εγώ που έφυγα και ήμουνα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, τέταρτος εκλεγμένος, και
Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης. Αν γύρναγα πάλι εκεί, θα σου δίνα, φίλε Πετρόπουλε, το δικαίωμα να με φτύσει τα μούτρα. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η απάντησή μου. Είναι ξεκάθαρο. Δεν έχω να πω. Αυτό που επίσης θέλω να μου πεις είναι αν αυτές οι αποχωρήσεις στήχησαν όμως και σε ποσοστά. Δηλαδή είχατε και πολιτικό κόστος. Δεχόμαστε πόλεμο. Είπαμε. Ο μόνος που μίλησε με ονόματα μέσα στη Βουλή, στον προϋπολογισμό, όχι όνομα, λέγεται Πάνος Καμένος, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει κρατήσει μια συνεπή αντιμνημονιακή γραμμή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα είναι πολύ προσεκτικός. Το κρατάω αυτό. Ο Καμένος όχι. Μίλησε με ονόματα. Το όνομα του Σάλα δεν τρόμαξε, δεν τολμούσε να το πιάσει κανείς στο στόμα του. Πράγματι. 8 σελίδες το Reuters έγραψε για το τι είναι ο Σάλας. Πράγματι. Δεν θέλω να πω τώρα άλλα ονόματα, δεν θέλω να σου φέρω εγώ, γιατί είσαι μικρός σταθμός, δεν θέλω να σου φέρω. Το όνομα του Μπόμπολα, του Ψυχάρη, του Σάλα. Είναι ο μόνος που τα είπε μέσα στη Βουλή. Η χειρά. Είναι ο μόνος που πολέμησε στις κουριές. Να μην πίνουν τα παιδάκια αρσενικό και απόβλητα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είπε ότι στο Μέγαρο Μουσικής χαρίσατε 250 εκατομμύρια. Είναι ο ίδιος ο οποίος καθημερινά μιλάμε, δίνει αγώνα κατά του πυρήνα της διαπλοκής. Mm-hmm. Και να πω και κάτι, όταν έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πετρόπουλε, ούτε είχα σκοπό να πάω στους Ανέλ ούτε τίποτα. Με πήρε ο Πάνος ο Καμένος, που είναι φίλος μου από τα παλιά σας. Λέω, όταν πήγαινα με τον Αρίωνα κάτω στη Γάζα, ήταν υφυπουργός ναυτιλίας. Ναι, και κάναμε και προεκλογική εκστρατεία, παρέτσαμε τη μηχανή μου και 2-3 φορές. Πάμε, μου λέει, ρε, πήγαινα εγώ με τη μηχανή για να είμαι μηχανόβιος. Με πήρε και μου λέει, σε θέλω δίπλα μου. Του λέω, Πρόεδρε, ζω, του λέω, στα 50 τετραγωνικά στην Κυψέλη και έχω ένα μισθό 1.550 ευρώ. Αν μου κρύβει κάτι, σκελετού στην τουλάπα ή ξέρω εγώ αυτό που το πειράζουμε, ξέχναμε στην ησυχία μου. Δεν θέλω να σου πω τι μου είπε, γιατί είπε και μια λέξη, γιατί μιλάει και λίγο χήμα. Okay. Έλα εδώ ρε μά μου λέει, και αν μου λέει έχει στοιχεία για κάποιον και εγώ σε εμποδίσω, να με ξεφτυλίσεις δημόσια. Όχι, φίλε και Πετρόπουλε. Είναι ο μόνος που συγκρούεται με τον πυρήνα της διαπλοκής και δεν του το συγχωράνε αυτό. Εγώ λοιπόν θα μείνω στις αποχωρήσεις και θα σε ρωτήσω γενικότερα, με τι λογική ένας τέλεχος από τους ανεξάρτητους Έλληνες πάει στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι το κίνητο. Εγώ καταρχήν θέλω να πω κάτι. Ποιο είναι το κίνητο, θέλω να πω. Θέλω να πω κάτι. Όταν ο Γιώργος ο Φλωρίδης, γιατί με παλιά καραβάνα, έφυγε από το Πασόκ, παρέδωσε την έδρα του, κύριε Πετρόπουλε. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που του κάνω σκληρή κριτική, παρέδωσε την έδρα στον Καρατσαφέρη. Mm-hmm. Ο Αντρέας ο Ψυχάρης, ο γόνος, ανεξάρτητα από αυτό, είναι κίνηση ευθύνης. Παρέδωσε την έδρα. Και ρωτώ εγώ εσάς, τι αξιοπιστία έχει ο αντιπολιτευτικός λόγος ενός βουλευτή που βγήκε με την ομπρέλα του Καμένου? Εγώ σου λέω, το Καμένος είναι λάθος. Δώσε την έδρα, κύριε, γιατί αυτή την έδρα δεν την έπαιρνε αν υπήρχε ο Καμένος. Ναι, είναι κλονισμένη. Είναι δανεική έδρα. Είναι κλονισμένη. Είναι δανεική. Τότε έχει αξιοπιστία ο λόγος σου. Ναι. Δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, γιατί πολλοί από αυτούς είναι υποψήφοι και τους εύχομαι και καλό αγώνα και να πετύχουν. Όχι, δεν θα σας πω κάτι. Εμένα δεν μου ζήτησε τίποτα ο Καμένος. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα εγώ, αν εκλεγόμουν βουλευτής, υπογραφή και την έδρα στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό είναι το σωστό. Στο Προεδρείο της Βουλής, τη στιγμή που δεν μπορούσα, ας είμαι ο καλύτερος, να παίρνω πόσο, 100.000 ευρώ. Δεν μπαίνω μόνος μου μέσα. Ναι. Την παραδίδεις την έδρα, κύριε Πετρόπουλε. Αν θες να μιλάμε, και δεν μιλάω συνταγματικά, μιλάω ηθικά τώρα, έτσι. Το συνταγματικό δικαίωμα το έχεις, γιατί ακούω διάφορες δικαιολογίες. Ο Νταβρής βγήκε με 2.000 σταυρούς. Έλεος! Έλεος! Θα επιμείνω, Θανάση, στην ερώτησή μου. Ποιο είναι το κίνητο ενός βουλευτή να φύγει από ένα κόμμα και να πάει σε ένα άλλο? Αφήσει δεν αφήσει την έδρα. Όχι, έχει σημασία. Ποιο είναι το κίνητο? Αν αφήσει την έδρα και έχει ιδεολογικά κίνητρα, να του βγάζει το καπέλο, δεν καταλάβετε καλά. Γιατί απαρνείται προνόμια και βγαίνει αντρίκα και λέει: εκεί τον σέβομαι. Μέχρι τις επόμενες εκλογές, φυσικά. Μέχρι τις επόμενες εκλογές. Δεν σέβομαι όμως αυτόν. Φεύγει από ένα κόμμα και κάνει κριτική και κρατάει την έδρα. Δεν μου λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Κίνητρο, να σας πω κάτι. Ο γιος του Μελά υποσχέθηκε ο Μαρινάκης όταν τον έχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μελάς ήταν έτοιμος να αποσυρθεί. Τι να λέμε τώρα, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια, κύριε. Εξασφαλίζει την εκλογική του ανάδειξη. Δεν εξασφαλίζει το ότι θα βγει. Πιστεύω ότι του γίνεται μπούμεραγκ. Ο κόσμος ξέρει. Καταλαβαίνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Στην εποχή της επικοινωνίας ο κόσμος έχει και επιλογές να διαβάζει πάρα πολλά για να καταλαβαίνει. Πριν 20 χρόνια, 30 πίσω, αυτά δεν ήταν γνωστά. Τώρα είναι πια. Και εγώ το πιστεύω. Κλείνουμε λοιπόν και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα. Πρόσφατα είχαμε και την περίπτωση της Ραχίλ Μακρύ, η οποία... Ραχίλ, ακούστε με. Θεωρώ μεγάλη αγωνίστρια. Σπουδαία βουλευτίνα.
έκανε πολλή δουλειά στο ελληνικό κοινοβούλιο με μία διαφορά. Από το πρωί στο βράδυ, όταν είσαι στο Facebook, με συγχωρήσαν για παιδάκια. Ήταν άπειρη και παρορμητική. Και δεν κάνει εξώδικο στον πρόεδρο του κόμματός σου. Όταν έφυγα εγώ από τη Νέα Δημοκρατία, φιλικά έδωσα την παρέτησή μου. Δεν κάνει θόρυβο. Και ισχύει αυτό που είπα για τους άλλους. Φίλη Ραχίλ, παρέδωσε την έδρα σου να σε ακούσω. Είσαι υπέρ της προσέγγισης τα ενίκομη ενδύμω μέσα σε ένα κόμμα. Εντάξει. Εγώ, το εξώδικο δηλαδή σε ενόχλησε ή ότι κοινοποίησε την αντίθεσή της προς το πρόσωπό του. Δεν κοινοποίησε, αλλά αν θέλεις να χρησιμοποιηθεί ο λόγος σου, όχι νομικά. Δώσε και την έδρα να τελειώνουμε. Ναι, αυτό δώσε και την έδρα να σε ακούσω. Μην μου κρατάς την αυτό έδρα. Τον πόντο θα στον δώσω. Θα στον δώσω αυτό τον πόντο γιατί συμφωνώ. Να πω κάτι. Λάθη έχουν κάνει όλοι. Και ο Καμέρος έχει κάνει λάθη. Φυσικά. Ένα λάθος όμως δεν το έκανε. Δεν υπέκυψε στη διαπλοκή και δεν έβλαψε ποτέ. Κύριε Πετρόπουλε, τον Έλληνα πολίτη. Λάθη έχει κάνει. Καλά, δεν διοίκησε και ποτέ ο Σανέλ για να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώς θα εξελιχθεί. Με τη διαπλοκή δεν υπέκυψε, το ξαναλέω. Πράγματι. Και τον Έλληνα πολίτη ήταν δίπλα του, δεν τον έβλαψε. Έτσι για να μιλάμε τα πράγματα με τον Λοιπόν, πράγμα. Κλείνουμε το κομμάτι των αποχωρήσεων. Οι Ανέλ ετοιμάζονται, είσαι υπεύθυνος προεκλογικού αγώνα. Βλέπουμε γκάλοπ. Θα μου πεις και για το πρόσφατο που το είπαμε off air. Οριακά οι Ανέλ μπαίνουν ή δεν μπαίνουν στη Βουλή. Μας ξεκινήσαν από το 2,1, φτάσαμε 1,5, φτάσαμε 2,5, 3. Τώρα βγαίνει GPO και λέει δυναμική προς τα πάνω και βγαίνει ο Πανάς, ο οποίος κάνει δημοσκόπηση σε 7.000 άτομα. Δεν κάνει με τα κοριτσάκια που είναι για 500 και άντε και το βάλαμε και τέλειωσε. Και τι δίνει. Και έχει σημασία ότι τη δημοσκόπηση αυτή δεν την παραγγέλνει ούτε ο Ελεύθερος Τύπος ούτε του Μαξίμου. Μεγάλη σημασία. Έχει τρέλα ο Πανάς και το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι ο μόνος που έχει πέσει μέσα. Λοιπόν, μπαίνουμε με τα μπούνια μέσα στη Βουλή και με προοπτική ανόδου. Τι ποσοστό σας δίνει? Μας δίνει 3,5 χωρίς αναγωγή. Με αναγωγή που σημαίνει τα έγκυρα ψηφοδέλτια, πάμε στο 4,2. Οπότε βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι τη βδομάδα που έρχεται, ακούστε με λίγο. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι οι νεοδημοκράτες πλέον έχουν συνειδητοποιήσει. Η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλη, κύριε Πετρόπουλε. Είναι χαμένη η ψήφος πλέον. Οι νεοδημοκράτες ψηφίζουν στον κάλαθο των αχρήστων. Πού την τοποθετείς αυτή τη διαφορά, μια και αναφέρθηκες? Η διαφορά, κοιτάξτε. Από έως. Είναι από 5 έως 8 μονάδες. Από, είναι τεράστια. Από 5 έως 8. Αυτό λένε οι δημοσκοπήσεις, δεν το λέω. Αυτό το νιώθεις στην πιάτσα, γιατί το 8 εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχει φανεί σε κάποια δημοσκόπηση. Εντάξει, περιμένετε λίγο και θα δείτε. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι και εμείς πρέπει να μπούμε δυνατοί στη Βουλή. Ναι, μεν με το ΣΥΡΙΖΑ μας ενώνουν θέματα δημοκρατίας, θέματα διαφάνειας, θέματα αξιοκρατίας. Έχουμε και διαφορές όμως, έτσι. Έχουμε διαφορές στα εθνικά. Έχουμε μια μικρή διαφορά με τους οικονομικούς μετανάστες. Ο Πάνος ο Καμένος και προς τιμή των υπολείπων έσκουζε Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2, Δουβλίνο 3 να καταργηθούν, ΣΕΒΗ να καταργηθεί, να πάψει η χώρα ένα νεκροταφείο μεταναστών, να χρηματοδοτηθεί η επαναπρόθεσή τους στις χώρες τους με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια θέση που βλέπω ότι σιγά σιγά έρχονται όλοι από πίσω μας κλπ. Και το έχω ακούσει λίγο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάποιες άλλες θέσεις, δεν θέλω να τις σχολιάσω, που πιστεύω ότι δεν είναι σωστές. Όπως επίσης και στα εθνικά θέματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς δεν έχουμε υποχωρήσει ποτέ σε θέματα εθνικά. Και είμαστε λιγάκι πιο σκληροί. Οπότε δεν έχει νόημα ο Νεοδημοκράτης να ρίξει μια χαμένη ψήφο. Τη στιγμή μπορεί να μας ενισχύσει, γιατί εμείς είμαστε εγγυητές πλέον. Εγγυητές σε πιθανά λάθη που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιογραφικά θα σου πω ότι και το κόμμα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του Βενιζέλου λέει ότι είναι εγγυητές. Με μια διαφορά, κύριε Πετρόπουλε. Την ακούω. Επειδή με προκαλείτε. Ο κύριος Βενιζέλος, λοιπόν, το 2011, τον Ιούλιο, σας λέω και την ακριβή, τον ακριβή μήνα, πήρε από τα αποθέματα του ελληνικού κράτους τα δικά μου και τα δικά σας 100 εκατομμύρια και τα βάλε στην Πρώτο Μπανκ. Πρώτο Μπανκ τότε είχε αρχίσει το σκάνδαλο. Όπου δάνεισε, εννοείς. Δάνεισε, ναι, για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Και όταν είδε στο μήνα πάνω ότι έχει γίνει χιόνο στη βάδα το σκάνδαλο, έβγαλε μια τροπολογία. Από τότε ξεκίνησαν οι βρώμικες τροπολογίες της νύχτας και αυτοαμνίστησε τον εαυτό του. Θέλω για το ιστορικό να σας θυμίσω ότι αυτοί που κυβερνάνε, τι ακριβώς έκαναν με την Πρώτο Μπανκ. Οι ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος είπαν ορθά κοφτά στον Προβόπουλο: μη δίνεις την τράπεζα στο Λαβρεντιάδη. Δεν πρέπει να πάρει αυτός ο άνθρωπος την τράπεζα. Ο Λαβρεντιάδης, το ξέρετε ότι μπήκε φυλακή. Από τη μία τσέπη τάιζε την άλλη. Άλλα 32 άτομα είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή. Κατηγορείται για υπεξαίρεση 700 εκατομμυρίων. Είχε εξαγοράσει πολλούς από αυτούς που σήμερα σκούζουν να παραμείνει η κυβέρνηση.
Ένας από αυτούς, ένας δημοσιογράφος πήρε για κανάλι που σχεδόν πέθανε 30 εκατομμύρια. Είναι ο ίδιος δημοσιογράφος που έπαιρνε, ενώ η εφημερίδα του πουλάγε 300 φύλλα, έπαιρνε διαφήμιση 1,5 εκατομμύριο. Είναι αυτός που πήρε 2.392.000 από τη λαϊκή του Βγενόπουλου, δηλαδή του Σάλα, χωρίς εγγύηση. Και βέβαια είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να είναι ντόπερμαν της διαπλοκής και να μην πρέπει να αλλάξει τίποτα, να συνεχίσουμε. Όχι λοιπόν, θα αλλάξει. Σας το λέω ευθέως. Ο Βενιζέλος λοιπόν έβαλε τότε 100 εκατομμύρια στην τράπεζα του Λαβρεντιάδη, τα οποία χαθήκανε προφανώς. Μια και αναφερθήκαμε στο Πασόκ, σε παραπολιτικό επίπεδο. Δεν έχει συνεπώς το ηθικό ανάστημα να λέει ότι εμείς είμαστε εγγυητές. Εγγυητές πού, κύριε Πετρόπουλε, στην παρανομία? Μήπως ξεχνάτε τους λογαριασμούς Τσοχατζόπουλου, τους έβγαζε για τηλέφωνα? Το έχετε ξεχάσει? Ξεχάσατε τον άνθρωπο που καθιέρωσε το χαράτσι? Καλά, αυτός είναι φυλακή. Ξεχάσατε και άλλα πολλά. Μέχρι εκεί να δεν είναι ο μόνος. Ξέρανε όλοι γύρω του, να πω και κάτι γι' αυτό. Να πω κάτι. Ξέρανε όλοι τι έκανε ακριβώς ο Άκης. Ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας έδινε μπράβους να πάνε στον άλλο απαταιώνα το Σμπόκο. Ναι, 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 αυτό είναι. Να πάρει τα χρήματα τα κλεμμένα. Ξέρανε όλοι στο Πασόκ. Και να πω και κάτι. Έχει κοντή μνήμη ο κόσμος. Όλο αυτό το περιβάλλον έπρεπε να έχει εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό. Ενημέρωση έχει ο κόσμος για να έχει κοντή μνήμη? Δεν έχει, όχι. Γιατί τα κανάλια δεν έχουν κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Συγχωρήστε μου την έκφραση. Ζούμε μηντιακή δικτατορία σκληρή. Σκληρή. Και είναι το πρώτο που πρέπει να διορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιος κυβερνήσει. Σε επίπεδο επικοινωνίας, πάντως δημοσιογραφικά, μπορώ να πω ότι και η προβολή σας είναι περιορισμένη στα συστημικά κανάλια, όπως μου είπες. Αλλά γενικά και η προσπάθειά σας να επικοινωνήσετε, παρόλο που είστε ένα κόμμα που δεν θα πω γεννήθηκε στο διαδίκτυο, θα πω στηρίχτηκε στο διαδίκτυο, παραμένει το κόμμα των ΑΝΕΛ περιορισμένο επικοινωνιακά. Χαίρομαι. Ούτε δικές του πρωτοβουλίες δεν έχει. Σας ευχαριστώ για τη διαπίστωση και χαίρομαι, γιατί έχω ακριβώς κάνει την ίδια διαπίστωση και σας λέω ότι είναι ήρωας. Όποιος ανήκει στους ανεξάρτητους Έλληνες, είναι ανηφορικός αυτός ο δρόμος, δεν έχει καμία προβολή. Να σας πω κάτι. Γιατί δεν έχει? Ποιος έχει προτείνει δύο βουλευτικές θητείες να ξεβρωμίσει η Βουλή από τους γόνους? Ποιος έχει προτείνει μία και μοναδική ανεξάρτητη αρχή να κάνει όλες τις κρατικές προμήθειες, ναι, ναι, είτε είναι εξοπλιστικά, είτε είναι δρόμοι, είτε είναι υγεία? Ποιος έχει προτείνει ΣΔΟΕ κατά τα πρότυπα του ΑΕΡΕΣ? Ποιος έχει προτείνει ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Ποιος έχει προτείνει νομοθετική εξουσία ανεξάρτητη? Αν μπορεί ο βουλευτής να γίνει υπουργός και να είναι υποχείριο του πρωθυπουργού? Εμείς τα έχουμε προτείνει, δεν τα έχει μάθει ποτέ ο κόσμος. Μόνο... Είμαστε εμείς που λέμε όχι το νερό σε επιχειρηματίες. Όχι το ρεύμα σε επιχειρηματίες. Μην πληρώσετε έμφυα. Δεν μπορεί, κύριε Πετρόπουλε, να σπούγει ένα σπίτι και δεν τον νοικιάζει. Είναι ανοησία. Είναι ηλιθιότητα. Να του καλείς να πληρώσει, αφού δεν παίρνει κανένα εισόδημα. Δηλαδή χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος. Τα έχουμε προτείνει όλα και δυστυχώς δεν μας προβάλλει κανένας για να τα μάθει ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι δημοσιογραφικά. Σου λέω, το παρατηρώ και εγώ. Ποιος έχει προτείνει λογιστικό έλεγχο του δημόσιου χρέους? Ποια είναι, αυτονόητο. Θανάση, ποια είναι η προσέγγιση του Πρόεδρου του Πάνου του Καμένου στην ελλειπή σας επικοινωνιακή παρουσία? Δουλεύουμε, εμείς δουλεύουμε. Να κάνει ένα κανάλι δικό του, να κάνει ένα ραδιόφωνο δικό του. Είναι απαραίτητο όμως. Ίσως είναι πιο απαραίτητο από άλλα πράγματα που έχετε κάνει. Ο πρόεδρος είναι αυτός που καθιέρωσε την επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Πιστεύω ότι ήταν μια τομή, μια επανάσταση, και η οποία βρήκε απήχηση. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, ειλικρινά σας το λέω. Αυτά δηλαδή στο Μέγκα θα με πετάγανε κλωτσιές έξω από τα έλεγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω πάλι 1-2 λεπτά για να πάρεις μια ανάσα, να πιεις ένα νερό. Τα πες και πάρα πολύ έξω από τα δόντια. Και θα κλείσουμε το κομμάτι με την προσπάθειά σου στη Β' Αθηνών και το τι μέλη γενέστε στα δύο σενάρια. Θα στα ρωτήσω και τα δύο. ΑΝΕΛ έξω από τη Βουλή, ΑΝΕΛ μέσα στη Βουλή. Οι πιθανότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι πιθανότητες αυτή. Να το ξεχάσεις, φίλε. Εάν μπορώ να πω προσωπικά. Αν μπορώ να πω προσωπικά. Αν μην μπορώ να μιλήσω προσωπικά. Καταρχήν να σου πω ότι σου βγάζω το καπέλο, παρότι έχεις ένα μικρό κανάλι εδώ στη Νέα Σμύρνη, είσαι αιχμηρός, ωραίος. Το εκτιμώ, ευχαριστώ. Αν μπορώ να μιλήσω προσωπικά, η φωνή των ΑΝΕΛ χρειάζεται στο κοινοβούλιο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω όμως να μου πεις, και θα το πω απλά, φοράς παντελόνια και σε όλη τη συνέντευξη φοράς παντελόνια. Θέλω να μου πεις να συζητήσουμε για τους ΑΝΕΛ μετά τις εκλογές με ή χωρίς το 3%. Σε δύο λεπτάκια επιστρέφουμε λοιπόν με τον Θανάση Παραχριστόπουλο, υποψήφιο ανεξάρτητων Ελλήνων στη Β' Αθήνας και επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα των ανεξάρτητων Ελλήνων. We'll be right back.
Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτησή μας με τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με τους ανεξάρτητους Έλληνες στην Β' Αθήνας. Παρόλο που είσαι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα και φαντάζομαι ότι για σένα η πρόταση ΑΝΕΛ δεν θα μπουν στη Βουλή, δεν είναι καν αποδεκτή. Θέλω να μου πεις για το πώς βλέπεις το αύριο των εκλογών στα δύο πιθανά αποτελέσματα. Καταρχήν, η ερώτησή σου, φίλε Δημήτρη, είναι δημοσιογραφική. Το καταλαβαίνω, πρέπει να την κάνεις. Έχω να σου πω πάντως το εξής. Εμείς έχουμε μαχητές στους ανεξάρτητους Έλληνες. Εμένα μου είναι διάφορο το προσωπικό μου μέλος, το λέω να το ξέρεις. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Είναι όμως όρκος τιμής η συνέπεια του Πάνου του Καμένου στη σύγκρουσή του με τον πυρήνα της διαπλοκής να δικαιωθεί. Mm-hmm. Και το λέω ευθέως. Σου λέω λοιπόν ότι ο Πάνος ο Καμένος και ανεξάρτητοι θα μπουν στη Βουλή, ο κόσμος να χαλάσει. Βγήκε ο Παναγόπουλος, ο οποίος παίρνει 2,5 εκατομμύρια από το ΣΕΓΑΣ, ο υπάλληλος, και μας δίνει 2,7. Τι να πω τώρα από εκεί και πέρα. Βγαίνει ο ελεύθερος τύπος που πληρώνει τη δημοσκόπηση και μας δίνει 2,9. Δικά σας γκάλωπ έχετε κάνει λοιπόν. Ποτέ δεν έχουμε λεφτά. Γιατί το τελευταίο, ας πω κάτι. Είναι τόσο ακριβά. Ναι, είναι ακριβά. Δεν έχουμε λεφτά. Θέλετε να σας πω ότι όλοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες πληρώνουν από την τσέπη τον Πάνος ο Καμένος. Τώρα τα έχω δει, κάναμε μαζί όλοι, γύρισαμε την Ελλάδα τις ευρωεκλογές. Και πλήρωνε από την τσέπη του. Τα τσιμπούσια, τα έτσι του λέω, σταμάτα ρε του λέω, τι κάνεις. Δεν έχουμε λεφτά.
Δεν μπορεί να πληρώνει συνέχεια ο Καμένος. Μας έχουν στραγγαλίσει. Επέτρεψέ μου να κάνω μια κριτική σε αυτό που λες. Ένα γκάλωπ είναι το πρώτο πράγμα για το οποίο θα πρέπει να πληρώσει λεφτά κάποιος και μετά τα τσιμπούσια. Μισό λεφτά. Λέω τσιμπούσια όταν κάναμε προεκλογικές στρατεία. Ναι. Στις ευρωεκλογές. Το γκάλωπ όμως. Μια ταβερνίτσα, 10 άτομα και φίλοι και πίναμε ένα τσίπουρο. Μην πάτε μια. Ναι, όχι, όχι. Αυτό όμως, αν το ανάγω στην επικράτεια της προεκλογικής εκστρατείας, καλύτερα ένα γκάλωπ. Άκουσε. Εμάς η δημοσκόπηση του κυρίου Πανά μας καλύπτει διότι. Είναι αδέκαστος, τον παραδέχονται όλοι. Πανεπιστημιακή δημοσκόπηση, έτσι. Είναι πανεπιστημιακή. Γίνεται σε 7.000 άτομα και όχι σε 700. Θεωρώ ότι η αξιοπιστία της δεν έχει. Να πω κάτι άλλο. Θέλετε να σας πω φήμες. Τι λέει η πρεσβεία. Σας μιλάω ειλικρινά, επειδή είμαι γιατρός. Είμαι πρακτικός, είμαι τετράγωνος. Mm-hmm. Μ' αρέσει ο ρεαλισμός. Και δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή τι σπράττω εγώ από τον κόσμο, στις λαϊκές. Ναι, δεν τολμάει κανένας κυβερνητικός. Ας τολμήσει να πάει σε μια λαϊκή. Θα λιτζαριστεί, κύριε Πετρόπουλη. Πραγματικά είναι. Σας λέω λοιπόν ότι η δικιά μου δημοσκόπηση καθημερινή λέει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες δικαιώνονται, μπαίνουν στη Βουλή και όχι μόνο με το ποσοστό αυτό που έδωσε ο φίλος μου ο Νότας ο Πανάς, πιστεύω με μεγαλύτερο και χωρίς αναγωγή. Και ειλικρινά σας λέω ότι θα παίξουν ιστορικό ρόλο. Το ρόλο το ότι. Καταρχήν να πω ότι οι κυβερνητικές θέσεις και τέτοια μας είναι αδιάφορες. Γιατί έχουμε παραξεγηθεί. Όχι. Αν έχουμε μια κάψα, έχουμε τη μοναδική κάψα, σας το ξαναλέω. Το πολιτικό προσωπικό που εξευτέλησε την αξιοπρέπεια ενός ολόκληρου λαού, το πιο φαύλο και το πιο διεφθαρμένο, να φύγει, να απομακρυνθεί. Αυτή την κάψα την έχουμε. Την επόμενη κάψα, πώς θα κυβερνήσει αυτός που θα έχει μειοψηφία, οι δημοσκοπήσεις δίνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα είμαστε εγγυητές, αυτή είναι, αυτός είναι ο ρόλος μας, της καλής γραμμής σε ορισμένες επιλογές. Σας είπα, είναι θέματα καμιά δεκαριά που συμφωνάμε όλοι. Δηλαδή δεν έχουμε διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Προλαβαίνεις την επόμενη ερώτησή μου, πόσο κοντά είστε μετεκλογικά σε μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο διερευνητικών εντολών? Τα προγράμματά σας, πόσο κοντά είναι, πόσο εφικτή είναι μια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχουμε κρυφτεί ποτέ, κύριε Πετρόπουλο. Στις βασικές αρχές και αξίες. Σε θέματα θρησκείας, εθνικής πολιτικής και μετανάστων έχουμε διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει? Τα είναι 3 και τα υπόλοιπα είναι 1.003. Τι θα γίνει λοιπόν σε αυτά τα θέματα? Μπορούμε που δεν είναι μικρά. Μπορούμε να στηρίξουμε, όχι. Μπορούμε σε επίπεδο δημοκρατίας, γιατί δεν έχουμε, κύριε Πετρόπουλο, είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω τώρα, ούτε το 1 ούτε 2 ας πούμε. Τι κάνουν οι δικαστές σήμερα που τους διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, τι κάνουν οι βουλευτές νύχτα που περνάνε τροπολογίες να απαλλάσσουν τους τραπεζίτες, να κάνουν το κακούργημα πλημέλημα, να χαρίσουν χρήματα στους ολιγάρχες. Θε και κύρια! Συμβαίνουν αυτά πράγματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθεί κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ζούμε μια σκληρή μηντιακή δικτατορία. Σας το λέω ευθέως. Mm-hmm. Αν αυτό δεν γίνει αύριο, δεν πρόκειται να έχουμε τίποτα. Τι να μιλήσω για υγεία που τη ζω εγώ, που πηγαίνω στο κοινωνικό ιατρείο του ελληνικού. Δεν υπάρχει κόσμο που δεν έχει πάρει τα φάρμακά του, που τα πληρώνει 40 και 50% πιο πάνω και κάνουμε αγώνα στα κοινωνικά ιατρεία. Και μόνο η ύπαρξη καταρχήν κοινωνικών ιατρείων λέει ότι η πολιτεία είναι απούσα, κύριε Πέτρο. Ναι, είναι πράγμα. Δεν υπάρχει. Το γνωρίζω. Δεν πρέπει να υπάρχει κοινωνικό. Στη Δανία δεν υπάρχει κοινωνικό ιατρείο. Η Δανέζικη κυβέρνηση έχει φροντίσει γι' αυτό. Καλά, άλλα επίπεδα άρα, οικονομικά, έτσι. Έχουν φυτρώσει. Δεν μπορεί να ζητήσει η Εκκλησία και οι Δήμοι τους πολίτες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται για κύριο πράγμα. Δεν υπάρχει για μένα. Φάμε. Νομίζουν ότι κυβερνάνε αυτοί. Δεν κυβερνάνε, κύριε. Να μείνω λίγο ακόμα στο μετεκλογικό. Σε μια ευρύτερη σύνθεση πολιτικών δυνάμεων, υπό το ΣΥΡΙΖΑ, θα το ρωτήσω και ευθέως, υπάρχει κάποιο κόμμα με το οποίο δεν θα θέλετε να συνεργαστείτε? Ποτέ με τη Χρυσή Αυγή. Ποτέ. Ναι, αντιληπτό. Πολιτικά. Και Παύλα, με όλους τους άλλους, με την απουσία Βενιζέλου Σαμαρά, ναι. Θα συμμετείχατε και με το ποτάμι, δηλαδή, σε μια ευρύτερη, σε μια ευρύτερη πολιτική. Είναι το ανάγχωμα της διαπλοκής. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει κυβερνήσει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να του καταλογίσω κάτι. Ας είναι σκανδαλώδης η προβολή του. Μένω εκεί. Βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, αν το ποτάμι ψηφίσει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τι θα κάνουμε? Το πούμε όχι επειδή το κάνει το ποτάμι? Διαχωρίσουμε τη θέση μας μόνο από τη Χρυσή Αυγή, από κανέναν άλλο. Η οποία είναι και πολιτικά είναι καταδικασμένη η Χρυσή Αυγή, έτσι. Για μένα η δολοφονία του Χρύσα του καθήλωσε. Δηλαδή, να μην το συζητάμε, πιστεύω ότι αυτό το κόμμα έχει μια συγκεκριμένη πορεία, μια ιδεολογία. Θέλετε να πω και κάτι? Πιστεύω ότι η διεφθαρμένη και διαπλεκόμενη πολιτική
δημιούργησαν με τη στάση του, γιατί είναι αγανακτισμένοι πολίτες. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι είναι φασίστες αυτοί οι άνθρωποι. Αγανακτισμένοι πολίτες που θέλουν να δουν κάποιος να τιμωρηθεί. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι η ατιμωρησία πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης. Δίμευση περιουσιών και σάπισμα στη φυλακή. Δεν μπορεί, θα στο ξαναλέω, ο Σίκατσεκ με τον πιο επίσημο τρόπο ονομάτισε 60 άτομα στο γερμανικό δικαιοσύνη. Ναι. Ενδιαφέρει για κάτι να μάθει ποια είναι αυτά τα ονόματα και ποιο είναι το μικρό κόμμα. Και το δεν πρέπει να το μάθουμε και αυτό. Και το Χριστοφοράκο. Δεν πρέπει να το μάθουμε. Κραυγή αγωνίας είναι. Εγώ αν είμαι μέσα στο κοινοβούλιο, είναι δυνάμη, είμαι κι εγώ αλήτης. Δεν θέλω λοιπόν εγώ να με μπερδεύει κανείς. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω με την ιδιότητά μου ως πολίτης και όχι δημοσιογραφικά είναι ότι από τη μεταπολίτευση ποτέ δεν τιμωρήθηκε κανένας. Έτσι, άρα πάτε να ανοίξετε μία πόρτα η οποία δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Όχι ρεβανσισμό, όχι παράνομα πράγματα, όχι με το έτσι θέλω. Αν πιστεύεις στη δημοκρατία, η δημοκρατία έχει κανόνες. Με αυτούς τους κανόνες της δημοκρατίας, και σας λέω ένα παράδειγμα. Ψηφίζουν στη Βουλή παράνομα το κακούργημα να γίνει κλιμένημα. Και βγαίνει έξω ο Ψωμιώδης σας πιστώνα, ο Λαβρετιάδης, ο Ρέστης, ο Πάλης, ο Φιλιππίδης, ο Εμμανουήλ των Απηγείων, ο Γρυβαίας. Μιλάμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατηγορούν, είναι υπόδικοι σήμερα, βγαίνουν έξω. Είναι έγκλημα να πούμε ότι αυτή την τροπολογία εμείς την αποσύρουμε και την επαναφέρουμε όπως ήταν. Αυτό λέγεται νόμιμος τρόπος ατιμωρησίας, δηλαδή να καταργήσει την ατιμωρησία. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Απλά πράγματα μιλάμε και νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε. Για να χαλαρώσουμε και λίγο τη συζήτηση και να κλείσουμε σιγά σιγά. Ζητάω συγγνώμη. Παρακαλώ, είσαι ποταμός, όχι παράταξη, το κόμμα ποταμός, είσαι ποταμός όμως. Για να χαλαρώσουμε λίγο την κουβέντα και να την κλείνουμε σιγά σιγά, πες μου το πρόγραμμά σου. Γενικά κοιμάσαι τα βράδια, είσαι από σπίτι σε σπίτι. Πώς κινείσαι? Γιατί να πω και στον αέρα ότι τηλεφωνηθήκαμε αρκετά για να βρεθούμε. Ξύπνησα, εγώ ξυπνάω 6 ώρα. Καταρχήν, επειδή ήμουν γιατρός στον Ευαγγελισμό, δεν υπάρχει περίπτωση, θα κοιμηθώ νωρίς, δηλαδή το αργότερο 12-16 ώρα θα κοιμηθώ. Πήγα σε ένα κανάλι τοπικό της Κορίνθου, γιατί όπως είπατε, είμαι επικεφαλής όλου του προεκλογικού αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ μόνο με τη Β', έπρεπε να πάω λοιπόν στην Κόρινθο, όπου η Ηλέκτρα παίζει σε όλη την Πελοπόννησο, παίζει στα νησιά, παίζει και στα τέτοια. Και δώσαμε μια συνέντευξη περίπου μισή ώρα, λιγότερη από τη δικιά σας. Στη συνέχεια γύρισα και πήγα και μοίρασα υλικό σε δύο δήμους. Όσο προλάβαινα, μπήκα στις καφετέρειες, μπούκαρα μέσα και έδωσα υλικό. Ο ίδιος, έτσι. Ο ίδιος μόνος μου, δεν έχω. Ούτε κοπελίτσες, ούτε πιτσιρίκια, τίποτα. Αυτά δεν έχω, εγώ πιστεύω στην προσωπική επαφή. Μόνος μου μπούκα μέσα, μοίρασα πάνω από 1000 φυλάδια του κόμματος και 1000 κάρτες δικές μου. Ήρθα, πήρα τις υπόλοιπες κάρτες μου, να σου πω και κάτι και δεν θα με πιστέψεις. Όλη η προεκλογική εκστρατεία δικιά μου στηρίζει 1.500, ό,τι σου λέω. Μου πήρε ο φίλος μου, ο Ηλίας, πριν αδερφός, μου βγάλε γύρω στις 60.000. Να σε χρεώσω φεύγοντας, χαμηλά είσαι ακόμα. 5 εκατοστάρικα όλα και όλα αυτή, αλλά τα έξοδά μου, οι βενζίνες κλπ. Πήγα και τις πήρα τώρα στο τσάο, είχαμε ραντεβού και μετά ήρθα σε σένα. Το βράδυ έχουμε, θα πάω να κοιμηθώ 2 ώρες γιατί δεν βγαίνει η μέρα, όσο μπορώ. Και το βράδυ έχω μια δυνατή συγκέντρωση στον Άλυμο, στο καφέ, δεν θυμάμαι τη σύλληψη μου της Δέμης, όπου μαζευτεί καμιά 60 άτομα. Και αυτό κάνουμε. Καταρχήν ότι κάνουμε μικρές συγκεντρώσεις σπίτια, όπου είναι πιο ζωντανή έτσι, η επαφή. Και σε τοπικές. Ναι. Ο πολιτικός χρόνος από την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών προφανώς είναι απειροελάχιστος για να κάνει κανένας. Είναι κρίμα για τους νέους υποψήφιους. Δηλαδή τα παιδιά που είναι πολλά ικανά παιδιά, το λέω και το εννοώ, κύριε Πετρόπουλε, δεν έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη θέση. Το έχω γνωρίσει εγώ σε κομματικές εκδηλώσεις. Αστέρια παιδιά στον εξάρτητο Έλληνε. Αστέρια σου λέω. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει ένας τρόπος να προβάλλονται αυτά τα παιδιά. Κρίμα. Θα σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε και πριν σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Επειδή είμαστε σε κομμάτι σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, ποια είναι η σχέση σου με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας? Έχεις Twitter, γράφεις στο Facebook, βγαίνεις σε sites, ή είσαι η παραδοσιακή λογική κάρτα, σπίτι, σπίτι, κάρτα? Θα σου πω κάτι. Μιλάς με άνθρωπο που ασχολιότανε με την πληροφορική πριν 30 χρόνια, όταν ο Βιντσεφ ένωσε τους 7 υπολογιστές στο Μέριλαντ, όταν ο Νίκ Νεγρεπόντε μαζί με τον Δερτούζο στο MIT καλέσανε τον Tim Berners-Lee, τον άνθρωπο που έκανε το web, ανακάλυψε το web και έκανε προσιτό το διαδίκτυο σε όλο τον πλανήτη και θωρακίσανε κιόλας και το δημόσιο χαρακτήρα του. Είμαι από την πρώτη μέρα ενήμερος. Τι πιστεύω όμως, φίλε. Παρουσία σε ρώτησα που έχεις. Ενήμερος και γνώστης είσαι. Άκουσέ με. Παρουσία σου που υπάρχει.
Πιστεύω, όπως έγινε και στις αρχές με την τηλεόραση, με το τηλέφωνο, κάπου ένα κομμάτι της συνολίας κάνει κατάχρηση. Mm-hmm. Είναι δυνητικό σου ψηφοφόρος όμως, έτσι. Βέβαια, δεν το συζητάει με τις άποψεις όμως ότι κάπου θα κατασταλάξει. Δηλαδή, περνάει την βρεφική του ηλικία. Θα αντικατασταθεί ή απλά θα, θα χάσει δυναμική. Είναι η μεγαλύτερη σύγχρονη επανάσταση, κύριε Πέτρο. Είναι πράγματι. Πιστεύω ότι το διαδίκτυο. Όπλο θα το λέγαμε, όπλο και οι δύο. Όπλο. Και είναι πολλοί που βρίζουν, κάνουν, εντάξει, έχει τα αρνητικά του, τι να κάνουμε. Ωστόσο, έτσι έγινε και στην αρχή με την τηλεόραση, έτσι είναι με όλες τις ανακαλύψεις. Μετά μπήκαν κανόνες, δεν έχει κανόνες. Είναι μια επανάσταση στην κοινωνία, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν. Οι ηλικιωμένοι δεν το έχουν καταλάβει, έχουν ζήσει αλλιώς. Και αυτοί δεν κάνουν κριτική, έτσι. Όπως δεν μου αρέσει και η υπερβολή της νεολαίας. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, μην αντικαταστήσουμε τώρα τη χρήση για να πάω να παίξω, να κάνω, να μιλήσω. Να κάθομαι από πριν στο βράδυ σε έναν υπολογιστή, δεν είναι. Πάντως τα μοντέλα που μας έρχονται από το δυτικό κόσμο και θα αναφερθώ στον Ομπάμα, ας πούμε, είναι και πάρα πολύ σύγχρονα. Έτσι. Και πάρα πολύ έξυπνα. Ω, και πάρα πολλά μονόλεπτα. Έχω και εγώ Facebook. Έχω blog. Ρωτάω λοιπόν αν έχεις παρουσία σε αυτά. Ασχολούμαι, ξέρεις, όσο πρέπει. Από το πρωί στο βράδυ εκεί δεν γίνεται. Λοιπόν, να κλείσουμε. Δεν θα σε κρατήσω άλλο. Καλή προσωπική επιτυχία. Θα επαναλάβω ότι η φωνή των ΑΝΕΛ είναι απαραίτητη στο κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο θα είναι πλουσιότερο με τους ΑΝΕΛ παρά χωρίς τους ΑΝΕΛ. Δεν βγάζω πολιτική μου επιθυμία. Κάθε κόμμα έχει πάρα πολλά και σωστά επιχειρήματα. Εύχομαι, εάν βρεθείτε στην διαδικασία διερευνητικών εντολών, με το καλό να είστε στο κοινοβούλιο, να μην κάνετε δυσκολότερη την επιλογή εταίρων για μια κυβέρνηση και να μην πάμε σε επόμενες εκλογές. Δεν διαφωνώ. Σας, εγώ την ευχή σας την κρατάω. Αν πράγματι θέλετε να συνθέσετε, να συνθέσετε. Σας είπα, για μας αποκλεισμένα είναι συγκεκριμένα δύο άτομα που είναι θήτες κατά τη γνώμη μου και τα θύματα με τους θήτες δεν πρέπει να έχουν σε επαφή. Ευχαριστώ και πάλι, καλό προεκλογικό αγώνα και έχεις και δύσκολο έργο. Δεν έχεις μόνο τον εαυτό σου, έχεις όλη την εκστρατεία. Καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα την Κυριακή. Δημήτρης Πετρόπουλος με τον Θανάση Παπαχριστόπουλο, ξαναλέω, επικεφαλής των ανεξάρτητων Ελλήνων στην εκστρατεία τους και υποψήφιο βουλευτής στη Β' Αθήνας. Να κλείσουμε με την δεύτερη έκτακτη λάσπη. Την Πέμπτη θα επανέλθουμε στην πολιτική της Νέας Μύρνης. Θα φιλοξενήσουμε την Αφροδίτη Μάτζιο από την παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη. Την παράταξη του Γιώργου Κουτελάκη που αυτή την τετραετία είναι στην μείζωνα αντιπολίτευση. Καλή συνέχεια και ακολουθούν οι βραδινές μας εκπομπές. Καλό βράδυ.